Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας από το insider.gr. Με βήμα σημειωτών κινούνται οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης θεσμών, καθώς παρά την πολιτική βούληση δεν έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής καμία ουσιαστική πρόοδος. Ο λόγος, σύμφωνα με κυβερνητικούς παράγοντες, είναι ότι η τεχνική εξειδίκευση των μέτρων απαιτεί επίπονες διαβουλεύσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι καθυστερήσεις καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση μέχρι και τις 7 Μαρτίου, ημέρα αναχώρησης των θεσμών από την Αθήνα. Αναπόφευκτη θεωρεί την πώληση της ΔΕΗ ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ Γεώργιος Αδαμίδης. Σε συνέντευξή του στο Insider.gr κάνει λόγο για στρεβλό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο, αν δεν διορθωθεί, θα οδηγεί σε λύσεις δομικού χαρακτήρα. Επιπλέον, εκτιμά ότι η ΔΕΗ βρίσκεται στη χειρότερη δυνατή κατάσταση από τότε που ιδρύθηκε, ενώ παράλληλα τονίζει ότι ούτε η πώληση πελατολογίου μέσω θυγατρικών, ούτε και οι δημοπρασίες νόμε είναι οι ενδεδειγμένες λύσεις για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλάζουν όλα για 1,1 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ανέργους στο ΑΕΔ, καθώς με το νέο νόμο του Υπουργείου Εργασίας, όσοι άνεργοι μπαίνουν σε πρόγραμμα κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η ΕΚ και ΚΕΚ, θα διαγράφονται αυτόματα από τα Μητρώα. Εξαίρεση αποτελούν όσοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων τουλάχιστον 4 μήνες, να δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος πριν την έναρξή του και να μην έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχο πρόγραμμα για τουλάχιστον 2 χρόνια. Σε αρνητικό έδαφος κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο στο άρημα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα διαμορφώνεται στις 653,2 μονάδες με απώλειες 0,46%. Απώλειες και για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.